πρέπει όλοι να στηρίξετε τον αγώνα για να παραμείνουν οι θέσεις εργασίας και να παραμείνει και η Μαλαματίνα στη Θεσσαλονίκη. Εφωνή! Και παρά τον ρητό όρο στο σχέδιο εξυγίανσης να διατηρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας και όλα τα τμήματα του εργοστασίου, αυτοί προχώρησαν αμέσως με την ανάληψη της διεύθυνσης της εταιρείας σε απολύσεις εργαζομένων, αποκλειστικά μελών του σωματείου, φανερώντας τις προθέσεις τους να διαλύσουν το επιχειρησιακό σωματείο. Προσπαθούν από την αρχή να επιβάλλουν στο 100% τον άθλιο νόμο Χατζηδάκη με ατομικές συμβάσεις εργασίας, ελαστικά ωράρια, απλήρωτες υπερορίες, τρομοκρατία στον χώρο δουλειάς, θέλοντας να κάνουν την εταιρεία μας πειραματόζω για τον παραδειγματισμό όλης της εργατικής τάξης. Χρησιμοποιούν τα ΜΑΤ διχθυμερών στο εργοστάσιο σαν να είναι ιδιωτική εταιρεία security για να κάψουν το φρόνημά μας, αλλά και όλων όσων παλεύουν τώρα ή θα παλεύσουν στο μέλλον ενάντια στην εφαρμογή του νόμου. Και δεν αρκούνται σε ευνοϊκές για αυτούς διατάξεις του νόμου, αλλά τον καταπατούν διαρκώς, απολύοντας παράνομα απεργούς και προσλαμβάνοντας απεργοσπάστες κατά τη διάρκεια της απεργίας. Τελευταία εφεύρεση της εργοδοσίας με βάση τον νόμο Χατζηδάκη είναι η μη αναγνώριση από την πλευρά τους του Σωματείου και της Ομοσπονδίας μας με πρόφαση στο ΓΕΜΙΣΟΕ, το γνωστό ηλεκτρονικό φακέλωμα σωματείων και συνδικαλιστών που επινόησε ο Χατζηδάκης και η κλίκα του και το οποίο καταδικάζουν όλα τα συνδικάτα. Όσο μας τυπάνε ύπουλα κάτω από τη μέση, τόσο εμείς πεισμώνουμε και δυναμώνουμε. Και δυναμώνουμε ακόμα περισσότερο χάρη και στη δικά σας αλληλεγγύη, στην καθημερινή στήριξη όλης της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, των νέων και των συνταξιούχων. Κυβέρνηση και αρμόδιοι υπουργοί παίζουν τους ανήξερους και κάνουν πως δεν ακούν το δίκαιο έτοιμά μας. Έχουν ευθύνες και όσοι τάχα μας στηρίζουν και δεν στηρίζουν ξεκάθαρα το έτοιμά μας. Συνάδελφοι, μάθαμε τον δρόμο μέσα από τους αγώνες μας πώς να κερδίζουμε. Έτσι και τώρα, με τα επόμενα αγωνιστικά ραντεβού μας που θα δώσουμε, θα επιβάλλουμε με τους αγώνες μας οι εργαζόμενοι το δίκαιο μας. Να απορροφηθούμε όλοι απολυμμένοι στην Ελληνικός Χρυσός. Καλή δύναμη σε όλους. Ευχαριστούμε. Να μπει πλαφόν στις ώρες των υπεροριών. Δεν δεχόμαστε να μην ξέρουμε αν θα γυρίσουμε ζωντανοί και ολόκληροι από τη δουλειά μας. Διεκδικούμε να μπουν όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου στα βαρέα και ανθυγινά. Κάθε εργοστάσιο με 50 και πάνω εργαζόμενους να έχει μόνιμο γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας. Να ανοίξουν και να στελεχωθούν τα κέντρα υγείας σε ΒΠΕΣ, ΣΥΔΗ και Κυρκής. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία της μεγάλης πανεργατικής πανελλαδικής απεργίας την Τετάρτη 9 Νοέμβρη. Δεν θα αφήσουμε εργοστάσιο και μηχανουργείο που δεν θα μάθει τα αιτήματα του συνδικάτου, που δεν θα φτάσει το μήνυμα «Λαέ μης φύγεις άλλο τον πιζονάρι» για να συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία.